יש להם גם כל מיני הצעות ועצות. אני מעריך את זה. אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του για το πώς και το πότε θα επιτεθεί στο Ιράν έστειλε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις συναντήσεις που είχε με τους υπουργούς εξωτερικών Γερμανίας και Βρετανίας Αναλένα Μπέρμποκ και Ντέιβιντ Κάμερον. The support you've given Israel in the Iranian attack is important and it's something of course we should consider as well among the other considerations that we're going to be discussing. So thank you. Μπέρμποκ και Κάμερον ταξίδισαν στο Τελαβίβ με αποστολή να συγκρατήσουν τον Νετανιάχου για να μην βρεθεί ολόκληρη η περιοχή αντιμέτωπη με μια ανεξέλεγκτη σύραξη. Οι υπουργοί εξωτερικών Βρετανίας και Γερμανίας βρίσκονται από το πρωί στο Ισραήλ σε μια σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία για να αποτρέψουν τη χώρα από μια απάντηση στο Ιράν. Το Τελαβίβ από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι θα ανταποδώσει, έχει ωστόσο να λύσει τη δύσκολη εξίσωση του χρόνου και συνεκτιμά όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο περιφερειακά. It's right to be in, here in Israel today to show solidarity after that appalling attack by Iran. We made clear our views yesterday about what should happen next, but we also said Israel is an independent sovereign country and gets to make these choices. We hope continue to hope that as they do so in a way that is smart as well as tough, but is also does as little as possible to escalate this conflict. Με το νέο μήνυμα ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει μόνο του για τον τρόπο που θα υπερασπιστεί τον εαυτό του, ξεκινά ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την επίθεση. Firing 110 ballistic missiles directly to Israel will not get scot-free. We will respond. In our time, in our place, in the way that we will choose. Με την επίθεση του Ισραήλ να πλησιάζει, η Τεχεράνη επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι αν δεχτεί χτύπημα, η απάντησή της θα είναι πολύ σκληρή. اقدامی محدود بود نه اقدامی فراگیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند. Το μεγάλο δίλημα για το Ισραήλ είναι να πάρει μια απόφαση που να καλύπτει έναν διπλό στόχο. Σύμφωνα με την New York Times, από τη μια πλευρά το Τελαβίβ θέλει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στο Ιράν ώστε να μην επαναλάβει παρόμοια επίθεση. Και από την άλλη, το χτύπημα κατά της Τεχεράνης να μην προκαλέσει εκτός ελέγχου σύραξη που θα έφερνε σε δύσκολη θέση, ενδεχομένως ακόμα και απέναντί του, τους έως τώρα συμμάχους του. Η Αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι το χτύπημα μπορεί να γίνει με τέσσερις τρόπους. Ένα ασύμμετρο χτύπημα σε Ιρανικό στόχο, όπως η βάση των φρουρών της Επανάστασης, αλλά εκτός Ιράν, σε μια χώρα όπως η Συρία. Ένα χτύπημα σε συμβολικό στόχο, στο έδαφος του Ιράν. Αλλά μια τέτοια κίνηση θα απαιτήσει διαβούλευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κίνδυνο να εξοργιστεί η Ουάσιγκτον, που έχει εκφράσει τις διαφωνίες της με κάποιο τέτοιο χτύπημα. Μια κυβερνοεπίθεση σε υποδομές του Ιράν. Μια τέτοια κίνηση όμως θα εξέθεται πρόωρα τις δυνατότητες του Ισραήλ σε αυτό το είδος του πολέμου και δεν θα είναι παρόμοια απάντηση σε μια αεροπορική επίθεση όπως αυτή του Ιράν. Επίσπευση μικρών επιθέσεων στο έδαφος του Ιράν συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών που θα εκτελεστούν από τη Μοσάντ. Για τέτοιες επιθέσεις, ωστόσο, το Ισραήλ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και άρα υπολείπονται της δημόσιας αναγνώρισης ενός χτυπήματος όπως αυτής του Ιράν. Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι. Η επίθεση έγινε μετά το νέο χτύπημα του Τελαβίβ με στόχο ανώτερο διοικητή της οργάνωσης στο έδαφος του Λιβάνου.